Τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και όμως, αυτή η ταμπλέτα είναι μια νέα ταμιακή μηχανή που αναμένεται να αντικαταστήσει σταδιακά τις συμβατικές. Τι μπορεί να κάνει? Όταν ο επαγγελματίας ή ο έμπορος κλείσει την επιχείρησή του, μπορεί να πάρει σπίτι του το βράδυ την συγκεκριμένη ταμπλέτα που είναι και η ταμιακή του μηχανή και να την ξαναφέρει το πρωί, όπως μας εξηγεί ο Γρηγόρης Γιαννούκος, ιδρυτής της εταιρείας που εργάζεται πάνω στα νέα ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήματα. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να λύσει προβλήματα σε μια σειρά από λειτουργίες ενός καταστήματος. Μπορεί να το πάρει και να το έχει προσωπική του χρήση, τα Σαββατοκύριακα, τα απογεύματα, οποιαδήποτε στιγμή. Να βλέπει δηλαδή τι γίνεται μέσα στην εταιρεία του κατευθείαν. Αν κάτσει κανείς και δει από μελέτες που έχουν γίνει το πόσο είναι η κατανάλωση σε ηλεκτρική ισχύ και πόσο πληρώνει κάποιος σε μια διάρκεια 2-3 ετών με τα συνήθεια συστήματα και με αυτό, θα καταλάβει ότι σχεδόν σε 3 χρόνια αποσβαίνεται η επένδυση που θα κάνει με αυτά σε σύγκριση με μια επένδυση παραδοσιακών συστημάτων που υπάρχουν και έχουν μεγάλες καταναλώσεις. Εφαρμογή λογισμικού σαν αυτές που έχουν στα μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, στα μεγάλα καταστήματα, η οποία όμως δεν τρέχει στα απαρχαιωμένα παλιά συστήματα, τα μεγάλα που βλέπαμε εκεί πέρα, τα οποία πλέον η τεχνολογία τους έχει παρέλθει και δεν μπορούν βέβαια να ανταποκριθούν και στις νέες τεχνολογίες. Γιατί αυτό που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε είναι να εντάξουμε στα συστήματά μας τεχνολογίες όπως είναι τα mobile συστήματα, τα cloud συστήματα και συστήματα embedded, τα οποία κυρίως προσφέρουν μια ασφάλεια και μια σιγουριά στην 24ωρη λειτουργία των συστημάτων. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει στιγμή όπου και αν βρίσκεται ο επιχειρηματίας, είτε στην Αμερική είτε οπουδήποτε, να βλέπει τι κάνει αυτή τη στιγμή ή τι έχει κάνει σε δεδομένο χρονικό διάστημα. Μέσα από το κινητό του, όλα αυτά. Μέσα από το κινητό του, μέσα από το tablet του, μέσα από οπουδήποτε. Μέσα από το ίντερνετ, με οποιοδήποτε τρόπο. Να ζητήσει και στατιστικά τι κόψει σήμερα την ημέρα, τι έκοψε την αντίστοιχη ημέρα του προηγούμενου χρόνου, του προηγούμενου μήνα, ανά χρονικό διάστημα, ανά είδος προϊόντος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν προϊόντα προστιθέμενης αξίας είναι αυτές οι οποίες μπορούν να οθήσουν την ελληνική οικονομία σε ανάπτυξη αλλά και να απασχολήσουν νέους εξειδικευμένους Έλληνες εργαζόμενους. Στην Υπηρεσία Υποστήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και ο Δικηγόρος του Εμπόρου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρήσεων, ο νέος θεσμός θα προσφέρει λύσεις προς εμπόρους και μικρομεσαίους επιχειρηματίες σε μια σειρά από θέματα που απασχολούν καθημερινά την βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Σήμερα που εν πάση περιπτώσει βλέπουμε τις δυσκολίες, είναι η διεύρυνση αυτής της υποστηρικτικής υπηρεσίας της ΕΣΕΕ που λέει στα δύσκολα μαζί. Τι κάνει αυτή η υπηρεσία? Πηγαίνουν 4 ειδικοί, ένα στα φοροτεχνικά, ένα στα ασφαλιστικά, ένα στα τραπεζικά θέματα και ένας νομικός στην κάθε επιχείρηση που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Σε ένα άλλο θέμα που ενδιαφέρει χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον χώρο των καυσίμων και έχει να κάνει με το περιβόητο σύστημα εισδρών νεκρών. Στον ιστότοπο των ανοιχτών κυβερνητικών δεδομένων, data.gov.gr, δημοσιοποιείται η λευκή λίστα των πρατηρίων που έχουν εγκαταστήσει το συγκεκριμένο σύστημα. Κάθε πρατήριο που διασυνδέεται στο σύστημα, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας, η λίστα θα επικαιροποιείται ώστε να μην αδικηθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου. Ήταν τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Vodafone. Power to you.